βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και διακατέχομαι από μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Δεν σας το κρύβω ότι μετάνιωσα που δεν πήρα αυτά που είχα ετοιμάσει να διαβάσω για να σας τα πω. Γιατί θέλω και μου αρέσει να μιλάω από καρδιάς, πόσο μάλλον κάτι τέτοιες στιγμές που νιώθω ότι βρίσκομαι μέσα στο σπίτι. Και η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή την εβδομάδα που βρίσκομαι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίσκω και συναντώ Έλληνες της Διασποράς, το συνέστημα που με διακατέχει συμπεριλαμβάνεται σε μια λέξη, περηφάνεια. Και πραγματικά νιώθω περήφανος που είμαι Έλληνας, που βρίσκομαι ανάμεσά σας και βλέπω τον αγώνα που κάνετε για να τηρήσετε τα ήθη, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, για να κρατήσετε ζωντανή τη σχέση σας με τη μητέρα πατρίδα. Και η παρουσία μου σήμερα εδώ, μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας, μια μέρα την οποία τη γιορτάζουμε από άκρης άκρης σε όλο τον κόσμο. Από την Αφρική, την Νότια Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ελλάδα βεβαίως, την Αμερική, παντού σήμερα γίνονται τέτοιες γιορτές. Γιορτές που αποδίδουν τη μεγάλη σημασία αυτής της γλώσσας, την πολύ μεγάλη σημασία του αρχαίου, του δικού μας πολιτισμού, που αποτέλεσε φάρος για όλους τους πολιτισμούς του κόσμου. Και σήμερα βρίσκομαι εδώ σε μια κατάμεστη αίθουσα που με κάνει να νιώθω πολλές φορές ίσως και πιο Έλληνας από ό,τι νιώθω μέσα στα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας. Αυτό δείχνει ότι ο ελληνισμός είναι ένας, είναι οικουμενικός. Και αυτό θέλω να το έχετε και να πάντα καλά στο μυαλό σας. Αυτό που λέμε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα που βρίσκεται στα γνωστά γεωγραφικά όρια, αλλά και μια δεύτερη Ελλάδα, που είσαστε εσείς, που ζείτε εδώ, που ζείτε οπουδήποτε, αλλά νιώθετε Έλληνες. Και η ελληνική γλώσσα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για να κρατήσουμε αυτή τη σχέση με τη μητέρα πατρίδα. Έλληνας είναι αυτός που νιώθει Έλληνας. Και ακόμα περισσότερο και αυτός που μιλάει τα ελληνικά. Μόλις αυτές τις δύο μέρες, τρεις μέρες τελευταία, θα σας αναφέρω τρία παραδείγματα που έπεσαν στην αντίληψή μου και με κάνανε να συγκινηθώ ακόμα περισσότερο και να καταλάβω πόσο σημαντικός είναι ο ελληνισμός. Ξεκινώντας από το New Jersey, που είδα σε ένα βίντεο μια σχολική γιορτή και ένα μικρό κοριτσάκι τρίτης γενιάς, παρακαλώ, να βαγγέλνει ένα ποίημα για 5 λεπτά και παραπάνω, σε άπτεστα ελληνικά, που δεν το κάνει ούτε ένα ελληνάκι που βρίσκεται σε σχολείο της Ελλάδας. Μόλις χτες το βράδυ είδα, όταν επισκέφτηκα το χορό ενός συλλόγου της Κοινωρίας, που είναι ο φίλος μου Δημήτρης ο Πανάγος πρόεδρος, όπου ο ιερέας εκεί, ο Παπαθεοφάνης, μίλαγε τόσο άπτεστα ελληνικά που τον ρώτησα, Παπαθεοφάνη, πότε ήρθες εσύ από την Ελλάδα εδώ? Και μου λέει, εδώ γεννήθηκα. Εδώ έμαθα τα ελληνικά, τα οποία ελληνικά τελειοποίησα μέσα στην εκκλησιά, Παπανεκτάρη. Και ξυπνώντας σήμερα το πρωί και ανοίγοντας το κινητό μου, είδα την τελετή βράβευσης μιας κοπέλας 23 χρονών, Αιγύπτιας, τυφλής, που πήρε
το πιστοποιητικό ελληνομάθειας και σε άπτεστα ελληνικά μίλαγε για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Αυτά είναι παραδείγματα λίγα από τα εκατοντάδες, πιστεύω, που δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι Έλληνας. Και κάποια στιγμή χάσαμε ίσως και λίγο τον δρόμο μας. Και βάζω πρώτους εμάς, τους πολιτικούς. Παρότι εγώ είμαι ένας πολιτικός νέας γενιάς, που τώρα ασχολούμαι για πρώτη φορά, που έχω ακαδημαϊκή καριέρα και αυτό είναι κάτι που με συνδέει και με όλους εσάς τους δασκάλους, γιατί είμαι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Αν χάσαμε λοιπόν κάπου τον δρόμο μας, να ξέρετε ότι τον βρήκαμε ή οφείλουμε να τον βρούμε. Και αν η Ελλάδα πέρασε 10 χρόνια κρίσης την τελευταία δεκαετία, να σας θυμίσω ότι πέρασε και 400 χρόνια σκλαβιάς, που μέσα από αυτά τα χρόνια πάλι κρατήθηκε η γλώσσα μας. Αυτό λοιπόν μας γεμίζει με περισσότερες ευθύνες. Γεμίζει με περισσότερες ευθύνες στους δασκάλους. Γεμίζει με περισσότερες ευθύνες στην Εκκλησία. Γεμίζει με ακόμα περισσότερες ευθύνες εμάς, που έχουμε τις τύχες της χώρας στα χέρια μας και οφείλουμε από την πλευρά μας να είμαστε δίπλα. Δηλαδή να στέλνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους δασκάλους εδώ στη χώρα σας και οπουδήποτε αλλού. Να στέλνουμε εκπαιδευτικό υλικό νωρίς για να δόκεται για τα παιδιά. Αλλά, και σε αυτό θα επιμείνω περισσότερο, γεμίζει περισσότερο ευθύνες εσάς τους γονείς, τις παππούδες και τις γιαγιάδες, που οφείλετε κάθε φορά που τα παιδιά είναι στο σπίτι να τους μιλάτε τα ελληνικά. Μην ανησυχείτε, τα αγγλικά τα έχουν μάθει και θα τα μιλάνε τέλεια, γιατί όπου και αν βρίσκονται θα μιλάνε την ξένη χώρα. Όσοι ζουν εδώ τα αγγλικά, όσοι ζουν στη Σουηδία τα σουηδικά, όσοι ζουν στη Γαλλία τα γαλλικά. Αλλά αφήστε και βοηθήστε την ελληνική γλώσσα στο σπίτι σας. Από την πλευρά μας, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας. Από την πλευρά μας, να ξέρετε ότι στηρίζουμε το έργο των δασκάλων και πραγματικά σας οφείλετε ένα μεγάλο μπράβο για όλη την προσπάθεια που κάνετε. Στηρίζουμε το έργο της Εκκλησίας, που ξέρουμε πόσο μεγάλο έργο επιτελεί στον χώρο της εκπαίδευσης και βέβαια είμαστε ευγνώμονες για ανθρώπους όπως είναι ο Γιώργος Τσούλιας. Άλλο ένα χειροκρότημα σας παρακαλώ. Ο οποίος βέβαια τυχαίνει να είναι φίλος μου χρόνια, τυχαίνει να είναι συνάδελφος γιατρός, τυχαίνει να είναι αρκάς όπως και εγώ, οπότε εκ των πραγμάτων γεμίζω περίστα υπερηφάνεια Γιώργο, αλλά πραγματικά τέτοιοι άνθρωποι βοηθάνε από το υστέρημά τους για να μαθαίνουν τα παιδιά μας ελληνικά. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ξέρετε, αγαπημένα μου παιδιά, και εγώ είμαι μπαμπάς, ξέρετε, έχω μια κόρη 11 χρονών και ένα γιο 6 χρονών. Κάποια στιγμή ευελπιστώ σύντομα να τα φέρω τα παιδιά εδώ να σας δούνε, για να δούνε πώς λειτουργεί ένα πραγματικά ελληνικό σχολείο εδώ στην καρδιά της Αμερικής. Να είσαστε υπερήφανοι για τους προγόνους σας, να φροντίζετε να μιλάτε την ελληνική γλώσσα, να μάθετε για τον πολιτισμό μας, να διαβάζετε τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, να πιέζετε τους γονείς σας τα καλοκαίρια να σας φέρουν στην Ελλάδα και εμείς από την πλευρά μας να σας πούμε ότι είμαστε δίπλα, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις και ένα χρέος και αυτής της κυβέρνησης. Και βλέπετε, δεν μίλησα καθόλου για την κυβέρνηση, γιατί εγώ πιστεύω
ότι πάντα ένας πολιτικός όταν έρχεται στο εξωτερικό πρέπει να φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και όχι η κομματική φανέλα. Και εγώ... Και από την πλευρά μας λοιπόν, σαν ελληνική κυβέρνηση, να σας πω και να σας δώσω μια υπόσχεση. Όπως τώρα μπορώ και σας κοιτάω στα μάτια, έτσι και μετά από πάρα πολλά χρόνια πάλι να κοιταγόμαστε στα μάτια με το κούτελο καθαρό. Να είστε καλά, καλή χρονιά, συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα.